Τι κάνετε, παιδιά, καλώ σα βρήκα. Καλά. Καλά, με κόβετε. Περίπου στα 150 μέτρα. Σε δύο μήνες περίπου θα έχει στηθεί και το δεύτερο κλιματικό στάσιο, που είναι περίπου στο ίδιο ύψο. Και αμέσω μετά το Πάσχα, αρχέ Μαΐου, θα δημιουργήσει μια πολιτική ανέγερση. Θα έρθουν τεράστιοι γερανοί, θα έρθει ένα μεγάλο γερανό 1.600 τόνων, ο οποίο θα ξεκινήσει την τεχνολογική ανέγερση. Και θα αυξηθεί ο κόσμος που θα δουλεύει στο εργοτάξιο. Μάθαμε, τετραπλασιάζεται. Αμέσως όχι, αλλά θα αντισταθεί. Στο τέλος του χρόνου μπορεί να είμαστε 5.000. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 300. Ένα εξαιρετικό έργο για την Μακεδονία. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν θα καταστραφεί, δεν θα ξεπουληθεί. Και να έρθω πίσω σε 2 ή 3 χρόνια και να δούμε ολοκληρωμένη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε από τις προοδευτικές κυβερνήσεις και από κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουμε φτάσει να μην παραδεχόμαστε και τα καλά που έχουμε κάνει. Και εύχομαι και η σημερινή μέρα να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να καταστρέφει έργα και προσπάθειες και πλούτο του ελληνικού λαού σε μια προσπάθεια να κερδίσει λίγο παραπάνω χρόνο στην κυβέρνηση και στην εξουσία. Η κυβέρνηση λέει υπό δημόσιο έλεγχο ΔΕΗ. Εσείς λέτε δημόσια ΔΕΗ. Η κυβέρνηση άλλα λέει και άλλα κάνει. Αυτά που λέγαμε μοιάζουν πια ευχολόγια. Είναι κάτι που δεν ευχόταν ο κόσμος να τα είχαμε κάνει τότε. Η κυβέρνηση νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει να είναι, τι θέλει να προχωρήσει και τι όχι. Η πρόταση που είχε γίνει επί ΠΑΣΟΚ πριν από αρκετά χρόνια, νομίζω ότι ήταν και η πιο σωστή, να διαχωριστεί, να έχουμε και τη μικρή ΔΕΗ, ώστε να μπορέσει να εξυγειανθεί και να προχωρήσει χωρίς να έχουμε και προβλήματα με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται τώρα από ιδεοληψίες αυτής της κυβέρνησης, γιατί είναι ένα έργο που όχι μόνο θα δώσει πνοή, θα δώσει θέσεις εργασίας στην περιοχή, θα πενταπλασιαστεί ο κόσμος που εργάζεται εδώ πέρα και φυσικά δεν μπορούμε να ξεπουλήσουμε τα πάντα. Αυτή η κυβέρνηση έχει σπάσει, έχει διαλύσει κάθε κόκκινη γραμμή. Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο, καμία κυβέρνηση πριν από αυτήν.